Λοιπόν, ονομάζομαι Σπύρος Ανδριανός, είμαι ιδρυτής του Men of Style. Ποιος από εδώ ξέρει τι είναι το Men of Style ή πια? Ωραία, τέλεια, μπράβο, μια χαρά, μια χαρά. Δουλεύουμε στην αυτοβελτίωση από το 2014. Ήτανε μια στιγμή, όπως λέει και ο Σωτηρακόπουλος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, Σωτηρακόπουλο, απελπισίας. Ήμασταν και οι τρεις ιδρυτές, με τον Χρήστο Παπανίκα και τον Ανέση το Δόγιβαν, θα το πούμε σωστά. Ήμασταν πάρα πολύ ντροπαλοί. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαι ντροπαλός. Το ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και ότι μιλάω σε κοινό και ότι μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας βοηθήσω σε μερικά πράγματα, μου φαίνεται αδιανόητο ακόμα και τώρα. Αλλά το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Και αυτό κάνει αυτοβελτίωση. Σου δίνει ικανότητες. Εντάξει. Πολλοί από εσάς μπορεί να με έχετε γνωρίσει από αυτά. Είναι κάποιες εκπομπές που έχουμε κάνει, κάποια brands, το βιβλίο μας, τα κανάλια που έχουμε φιλοξενηθεί. Πριν από αυτό όμως, ήμουνα εδώ. Οτέ. Σήκωνα τηλέφωνα. Πώς έγινε αυτό? Γνώρισα ένα κορίτσι. 18, 19. Έπρεπε να βγούμε. Έκανα ποτάκι, κάνα φαγητό. Ζήταγα χαρτιλίκι από τους γονείς μου, συγκεκριμένα από τη μητέρα μου, γιατί με τον πατέρα μου δεν τα πήγαινα πάρα πολύ καλά, όπως πολλοί άνθρωποι. Και κάποια στιγμή μου λέει, εντάξει, πάλι θα ζητήσεις λεφτά. Πάλι. Θα τους λέω, δίνε περισσότερα, να μην ζητάω τόσο συχνά. Αλλά δεν το κατάφερα, είναι η αλήθεια. Οπότε αποφάσισα να πιάσω δουλειά. Τότε ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες. Είχαν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι της Οτενέτ. Η Οτενέτ ήταν η εταιρεία που είχε το ίντερνετ τέλος πάντων στην Ελλάδα και υποστήριζε και πήγαινα σε τηλέφωνα. Έγινα καλός, μου δίνανε και άλλες θέσεις μετά, αλλά παρέμεινα ντροπαλός. Μιλούσα με τόσο κόσμο και με το άλλο φίλο, με τους ανθρώπους γύρω μου, δεν το είχα. Βασικά, έδιωχνα και ανθρώπους, όχι απλά δεν το είχα. Θα σας πω πώς από εκεί που ήμουν ένας ντροπαλός άνθρωπος μαζί με την ομάδα μου, καταφέραμε σήμερα κάποια πραγματάκια που θα σας αναλύσω πολύ γρήγορα και τι θέλω να πετύχουμε μαζί σε αυτή τη συνάντηση σήμερα. Θα ήθελα είτε στο τέλος του event να έρθετε και να μου πείτε, φίλε, αυτό που είπες μου άρεσε ή με αγγίξε, αυτό το πράγμα θέλω να το κάνω κι εγώ για να σας βοηθήσω όσο μπορώ, ή σε 2-3 χρόνια από τώρα να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε, φιλέ, αυτό που είπες τότε, το χρησιμοποίησα και τώρα έχω την εταιρεία μου και πάει σφαίρα, έχω φτιάξει τη σχέση μου όπως τη θέλω και πάει λέγοντας. Θα είναι μεγάλη μου τιμή να γίνει αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν το 2004, δεν μας ήξερε κανένας. Φτιάξαμε το Men of Style, δεν είχαμε πρόσβαση στα μέσα, δεν ξέραμε δηλαδή κανέναν άνθρωπο να μας βγάλει σε μια συνέντευξη, να μας δείξει λίγο στο ευρύ κοινό. Όχι, τίποτα από αυτά. Και ήταν και η θεματολογία λίγο περίεργη τώρα. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, όταν παρετήθηκα από τον ΟΤΕ, η μητέρα μου μου είπε, δηλαδή τώρα εκεί που είσαι μάνατζερ και προϊστάμενος, θα αφήσεις την σοβαρή, σταθερή αυτή δουλειά, με πρεστίζ, για να πας να μιλάς στην τηλεόραση για κοπέλες? Γιατί αυτό ήταν. Έτσι ξεκινήσαμε. Μπορεί να φαίνεται λίγο αστείο. Εγώ δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί περιμένεις από τους ανθρώπους γύρω σου να σε υποστηρίξουν. Δεν θα το κάνει κανένας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν έχετε τους ανθρώπους που είναι λιγοστοί, να τους κρατήσετε όσο μπορείτε κοντά σας. Οπότε τι λέμε να κάνουμε? Ας κάνουμε κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει κάπως να περάσει το μήνυμα. Και ξεκινήσαμε να δημιουργούμε περιεχόμενο. Όχι αυτό που βγάζουν οι influencers. Τύπου, ένα like εδώ πέρα και είμαι στην Μύκονο, whatever. Και περνάω καλά. Όχι, θέλαμε ένα περιεχόμενο το οποίο θα δημιουργήσει μια πολύ ωραία σύνδεση με το κοινό. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοούμε σύνδεση. Λοιπόν, ξεκινώ το 2004, λοιπόν. 2014, συγγνώμη. Δεν υπήρχε τόσο έντονο το TikTok ή το YouTube κτλ. Τουλάχιστον στη δικιά μας κοσμοθεωρία.
Οπότε γράφαμε ένα άρθρο την ημέρα. Καθόμασταν οι τρεις μας. Σήμερα γράφει ο Σπύρος, σήμερα γράφει ο Χρήστος και τα μοιράζαμε στο Facebook. Τότε ήταν διαδεδομένο το Facebook. Και μπαίναμε, και ένα hack τώρα να το ξέρετε αυτό, και μπαίναμε στα private groups και τα μοιράζαμε εκεί. Οπότε είχαμε traffic στο website μας. Σιγά σιγά λοιπόν, όσο βάζαμε σε μια σειρά τις σκέψεις μας και ξέραμε ότι μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε ανθρώπους, προσλάβαμε επαγγελματίες της εικόνας και του ήχου. Υπάρχει κάποιος από εδώ ή κάποια από εδώ που έχει δει βίντεό μου? Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί, αλλά έχει δει. Αυτά τα φτιάχνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ, πολύ, πολύ καλοί στην κάμερα και στη δημιουργία περιεχομένου. Εγώ απλά κάθομαι μπροστά στην κάμερα. Δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα από το βίντεο. Γιατί πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό σε φόβο. Και είπαμε σιγά-σιγά να αποκτήσουμε παρουσία σε όλα τα social. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, κάποια χρόνια μετά, είναι αυτά που βλέπετε πίσω. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε 20 εκατομμύρια views across channels. Δηλαδή, δύο φορές οι κάτοικοι της Ελλάδος είδαν βίντεό μας. Τον προηγούμενο μήνα μόνο. Έχουμε 1 εκατομμύριο followers σε όλα μας τα κανάλια. 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν απαντήσει, subscribe, το follow, έχουν κάνει κάτι, έχουν επενδύσει δηλαδή σε εμάς. Έχουν επενδύσει έστω την προσοχή τους. 18.000 άνθρωποι μας έχουν εμπιστευτεί τη ζωή τους και την επαγγελματική τους πορεία. Αποκτήσαμε την πρόσβαση στα μέσα που θέλαμε. Δηλαδή, κάναμε μια εκπομπή, κάναμε και μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και βγάλαμε ένα βιβλίο που έγινε best seller σε λιγότερο από 10 μέρες. Θυμάμαι, ήμουνα διακοπές. Βγήκε 31 Ιουλίου το βιβλίο μας. Θυμάμαι, ήμουνα διακοπές και παίρνω τον εκδότη μου τηλέφωνο και του λέω: δεν το βρίσκουν οι άνθρωποι. Και μου λέει: φίλε, έχει εξαντληθεί. Και ψάχναμε μέσα στον Αύγουστο να βρούμε τυπογραφείο και δεν βρίσκαμε προφανώς. Τι καταφέρνει το περιεχόμενό μας, αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή? Καλύπτει μία ανάγκη. Θα μας ψάξουν με αυτά που βλέπετε δεξιά σας, στη στήλη. Δημιουργεί μία εντύπωση και χτυπάει σε κάποια περιέργεια. Όλα αυτά πολύ στοχευμένα, με πολύ καλή στρατηγική, την οποία φυσικά βήμα-βήμα την εξέλιξαμε και τη φτάσαμε εκεί που είναι. Γίναμε καλοί σε αυτό. Είναι η αλήθεια. Αλλά είναι και άλλοι καλοί. Δεν μας ξεχώρισε το ότι τους φέρνουμε μέσα και βλέπουν το βίντεό μας. Έπρεπε να σκεφτούμε κάτι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, που θα μας ξεχωρίσει. Και αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να βρούμε την απάντηση στο πώς με το περιεχόμενό μας θα τους βοηθήσουμε να αλλάξουν τη ζωή τους. Πώς θα δημιουργήσουμε περιεχόμενο το οποίο θα έχει σοβαρή επίδραση πάνω τους. Ψαχτήκαμε αρκετά. Εντάξει, έχουμε πολλούς ψυχολόγους εδώ και η απάντηση ήρθε από εσάς. Και στην ομάδα μου έχω 4 ψυχολόγους και για τους πελάτες μας, αλλά και για να μας βοηθούν σε αυτά τα ζητήματα. Και έχουμε και την ομάδα πίσω, όπως βλέπετε, αν κάνετε έτσι ένα πίσω και δώσετε ένα χειροκρότημα στην ομάδα του Men of Style, θα τους δείτε. Όλα έχουν να κάνουν με τη σύνδεση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δεσμό με το θεατή μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν είναι ένα βίντεο το οποίο απλά το βλέπεις, το κάνεις scroll. Είναι ένα βίντεο το οποίο σου μιλάει. Θα μου πεις, μπορούμε μέσα από την τεχνολογία να το κάνουμε αυτό? Πολλοί άνθρωποι λένε ότι, ξέρεις τι, ρε γαμώτο, όλοι ασχολούνται με τα social. Ωραία, υπάρχει στη ζωή μας. Μπορούμε να το πάρουμε απόφαση? Είναι στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορούμε εμείς, σαν Men of Style, εσείς στην εταιρεία σας, εσείς στο επάγγελμά σας, στη ζωή σας, να το αξιοποιήσετε θετικά? Οπότε δημιουργήσαμε έναν κώδικα με τα χρόνια που κάνει το περιεχόμενό μας να έχει την απήχηση που θέλουμε στο κοινό που εμείς θέλουμε. Αν μπορείς να μην κάθεσαι εκεί, γιατί δεν βλέπω τι. Εντάξει. Λοιπόν, νούμερο 1. Δημιουργήσαμε κοινότητα. Χρειάζεται να νιώθουν ότι κάποιος τους ακούει και χρειάζεται να νιώθουν ότι την ώρα που έρχονται στο Men of Style και λένε «Men of Style, έχω πρόβλημα», να μην νιώθει μόνος του άλλος. Γιατί αν νιώθει μόνος του, θα το κρατήσει μέσα του. Και όταν το κρατήσει μέσα του, τι γίνεται? Δεν φτιάχνεται ποτέ. Οπότε δημιουργήσαμε κοινότητα και θα δείτε στα slides, όπως περνάω, φωτογραφίες και διάφορα παραδείγματα
ότι αυτά που σας λέω τα έχουμε αξιοποιήσει και είναι εύκολα αξιοποιήσιμα για όλους. Για όλους. Δίνουμε αξία. Προσέχουμε πάντα το βίντεό μας να έχει κάτι το οποίο ο άλλος την ίδια ή την επόμενη ημέρα να μπορέσει να το αξιοποιήσει. Τρία εργαλεία. Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις σήμερα. Γιατί? Δεν είναι χαμένος χρόνος. Είδε 20 δευτερόλεπτα από μένα, έμαθε κάτι το οποίο ίδια στιγμή, την επόμενη μέρα, μπορεί να κάνει κάτι με αυτό. Τι να κάνει δηλαδή? Να δημιουργήσει μια νέα συνθήκη στη ζωή του. Λέμε μόνο την αλήθεια. Γιατί? Πολλοί μας λένε, ρε σήμενο φστάιλε, Σπύρο, ξέρω εγώ. Εντάξει, είσαι πραγματικά έτσι όπως δείχνεις στα βίντεο? Πόσα χρόνια να προσπίθω? Θα ξεκινήσει κάποιος από εσάς, μακάρι να τον εμπνεύσω να το κάνει, και να βγάζει βίντεο. Και σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι κάποιος άλλος. Ναι, θα εξελιχθεί, ναι, θα μάθει πράγματα. Αλλά θα βγάζει έναν άλλον εαυτό. Ο κόσμος διψάει από την πραγματικότητά σου. Ο κόσμος διψάει από αυθεντικότητα. Οπότε, αυτά που βιώναμε εμείς, τα προβλήματα, τα άχη, όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις βγάζουμε στα βίντεο. Τους δίνουμε δύναμη. Δεν θέλουν ευχολόγια, παιδιά. Δεν θέλουν οι άνθρωποι ευχολόγια. Έχουν ακούσει πάρα πολλά. Έλεγε πριν, αν θυμάμαι καλά, ο Νικόλας ο Σμυρνάκης, αγάπα τον εαυτό σου. Πώς ρε μας τώρα γίνεται αυτό? Πώς να αγαπήσουμε τον εαυτό μας? Αλλά μπορώ να πιστέψω σε σένα και να σε βοηθήσω να το πετύχεις. Επίτηδες βγάλαμε το εξώφυλλο του βιβλίου μας, Άνδρας Αξίας και με κόκκινα, για να χτυπάει το μάτι, και βγάλαμε έναν υπερήρωα. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αποκτήσει μια υπερδύναμη. Και εμείς το πιστεύουμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε σε άνθρωπο ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορούμε να μετριάσουμε κάποιες προσδοκίες, βεβαίως, να λέμε την αλήθεια. Αλλά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, και αν δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό που θες, μπορείς να κάνεις κάτι γύρω-γύρω. Ίσως στα 40 σου να μην μπορείς να γίνεις ποδοσφαιριστής, αλλά μπορείς να γίνεις ένας καλός μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Επειδή, όπως σας είπα στην αρχή, δεν μας ήξερε κανένας, μας κράζανε κιόλας. Εντάξει, και τώρα, αλλά δεν βαριέσαι. Φέραμε και ανθρώπους γνωστούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να μιλήσουν στο κοινό για αυτό που κάνουμε εμείς. Οπότε φτιάξαμε το απλά και ανδρικά, γιατί ήταν μια ωραία παρεούλα που τα λέγαμε στο γραφείο μας. Λέμε, ας το βιντεοσκοπήσουμε αυτό, ας βάλουμε και ένα μικρόφωνο και ας το δώσουμε στον κόσμο. Γιατί? Γιατί αυτές οι ωραίες παρέες και αυτές οι ωραίες ομιλίες έχουν ενδιαφέρον. Οπότε τι κάναμε επίσης? Φέρε και τον Μαυρίδη, που τον ξέρει ο κόσμος. Φέρε και τον Σιτηρακόπουλο. Φέρε και τον Ζαμπίδη, που τον θαυμάζουν. Να δούμε, συμφωνούμε πουθενά? Αυτό έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και πάντα κάνουμε πράξη αυτό που λέμε. Εμείς οι ίδιοι πρώτα είμαστε το παράδειγμα. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι, ο κόσμος σιγά σιγά το καταλάβει. Ο κόσμος σιγά σιγά θα πει, οκ, okay, είναι fake όλο αυτό. Οκ, okay, αυτός δεν το έχει, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Αν εγώ τώρα έλεγα, ξέρεις τι, Αναστάση μου, δεν έρχομαι, φίλε, ντρέπομαι να μιλήσω στη σκηνή. Τι θα γινότανε? Τι θα έλεγε ο Αναστάσης για μας? Αν έβγαινε στο podcast το αύριο μεθαύριο και λέει, εντάξει, του είπα και του Σπύρου να έρθει, αλλά μωρέ, μάλλον ντρέπεται. Δεν θα ήμουν αυτό ακριβώς που λέω στους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να είμαστε? Οπότε προσπαθούμε να εξελιξόμαστε συνέχεια, να φτιάχνουμε τα προβλήματά μας, γιατί να ξέρετε, κανένας δεν είναι τέλειος, το ξέρετε ήδη, και κανένας σύμβουλος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, κανένας δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Απλά έχουμε λύσει κάποια που ενδεχομένως σαν να μπορούμε να βοηθήσουμε. Το κύριο όμως κομμάτι ήταν ότι αφοσιωθήκαμε. Δείξαμε το υπερβατικό καθήκον. Τι σημαίνει υπερβατικό καθήκον? Όπως λέει ο Σάινεκ, πουλάει το γιατί το κάνεις, όχι το τι κάνεις. Εδώ θα δείτε, εδώ, το πρώτο live που έκανε ποτέ το Men of Style, που κάποιοι από εσάς μας γνωρίσετε από αυτό, ήταν στην καραντίνα. Εκείνη την περίοδο είχα μαζευτεί με τον Χρήστο και τον Ανέστη στο σπίτι του Χρήστου για να δούμε αν υπάρχει μέλλον για το Men of Style. Γιατί τότε το περιεχόμενό μας και το υλικό μας ήταν: βγάζουμε μερικά βίντεο, άρα δουλεύουμε στα γραφεία μας. Δεν είχαμε γραφεία, γιατί έπρεπε να το κλείσουμε. Γιατί το μοντέλο, το business model που είχαμε,
ήταν physical παρουσία, φυσική παρουσία δηλαδή του ανθρώπου στα σεμινάρια μας. Και ξέρετε τι έγινε με την καραντίνα και τον κορονοϊό, έτσι. Δεν δουλεύει τίποτα από αυτά. Και λέμε πόσο χρόνο έχουμε, ρε φίλε. Πόσα λεφτά έχουμε στην άκρη για να επιβιώσουμε. Γιατί είχαμε μηδέν έσοδα. Αλλά γιατί το κάναμε όλο αυτό? Γιατί έβλεπα εγώ τον Μπάμπη, τον φίλο μου, όταν εγώ γινόμουν καλός στο να μιλάω στους ανθρώπους, ότι πόναγε κι αυτός. Και λέμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε το Men of Style, για να βοηθήσουμε τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης λοιπόν τώρα ήταν στο σπίτι του και έβλεπε τηλεόραση και YouTube. Και τι θα κάνουμε? Πάμε να τους κάνουμε παρέα. Και όσο αντέξουμε. Αυτό ήτανε. Αυτό το πρώτο live ήτανε, πάμε και όσο αντέξουμε. Τελικά εκτοξεύτηκε το Men of Style και θα δείτε παραπάνω. Το άλλαξα το σύστημα υγείας. Δεν έχω χρόνο να σας το παίξω όλο αυτό το βίντεο. Θα σας το αναλύσω όμως. Που φέρνω ένα παιδάκι που έχει διαβήτη μαζί με τη μητέρα του από την Κρήτη. Έχει πάει 2 εκατομμύρια views, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Και έχουν σωθεί παιδιά από αυτό. Και αυτό είναι το καθήκον μας. Να βοηθάμε τους ανθρώπους και ακόμη και να τους σώσουμε τις ζωές. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όλο αυτό το υλικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να πάμε και λίγο πιο τεχνικά. Σας δίνει δωρεάν διαφήμιση σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εάν πάρεις αυτή τη στιγμή ένα podcast του απλά και ανδρικά, θα το έχουν δει 15.000 άνθρωποι. Εντάξει. Λέω τώρα ένα τυχαίο νούμερο. Παίρνουμε κομματάκια από αυτό. Shorts, κάθετα. Ποιος δεν ξέρει τι είναι το shorts? Ξέρουμε όλοι. Τα βάζουμε λοιπόν σε όλα αυτά τα μέσα. Πώς? Συγγνώμη, είπατε κάτι? Όχι. Τα βάζουμε σε όλα αυτά τα μέσα. Μιλάμε για εκατομμύρια θεάσεις. Εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται σε επαφή με το brand σας. Εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται σε επαφή μαζί σας. Προσέξτε τώρα να δείτε. Θα σας δείξω μερικά παραδείγματα. Η Δέσποινα λοιπόν και ο μικρός Ηλίας που είναι αυτό εδώ, βλέπει η Δέσποινα ένα βράδυ ότι ο μικρός Ηλίας είχε συχνοουρία. Και παίρνει τον γιατρό και της λέει, του λέει, πρέπει να έχει ρολίουμο ο μικρός. Λέει, πόσο συχνά, τόσο συχνά. Δέσποινα της λέει, άσε τις διαγνώσεις και πήγαινε το μικρό γρήγορα στο νοσοκομείο. Τον σώσανε για μία ώρα. Θα είχε πεθάνει. Έχει γίνει viral, έχει πάρει πόσα εκατομμύρια views, όχι μόνο στο TikTok και παντού. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποδειγμένα καταγράψει 4 περιπτώσεις παιδιών που έχουν σωθεί επειδή οι μητέρες τους είδαν αυτό το βίντεο. Αριστερά, δεξιά, θα δείτε τον Κάζιο. Ο Κάζιο είναι συνεργάτης μου. Είναι ο διευθυντής δημιουργίας περιεχομένου. Το κύριο ζήτημα που έχουμε όλοι οι άντρες είναι ότι δεν εκφραζόμαστε όσο θα έπρεπε. Και λέμε πρέπει να το θίξουμε αυτό. Πρέπει να τους κάνουμε να μιλήσουν. Βγαίνει σε μια παρέα λοιπόν ο Κάζιο, το τραβάμε αυτό σε βίντεο και λέει πώς είσαι Κάζιο, και ενώ θέλει να πει δεν είμαι καλά, μου συμβαίνει αυτό κτλ. Λέει, καλά είμαι. Και αρχίζει και κλαίει. 2,4 εκατομμύρια views. Και ο Μάνουελ, που έσωσε μια κοπέλα από βιασμό στον Πειραιά, δεν το ακούσαμε πουθενά, αλλά ήρθε στο απλά και ανδρικά, πήρε 1,9 εκατομμύρια views. Για ποιο λόγο? Για να δείξουμε ότι, κοίταξε να δεις, το θάρρος είναι σημαντικό. Μήπως εμπνευστεί και κάποιος άλλος άνθρωπος και σώσει και αυτός μια ζωή. Πώς? Προσέξτε να δείτε. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς εδώ θέλετε να βγάλετε περιεχόμενο. Θέλετε να βγάλετε βίντεο, θέλετε να κάνετε post και δεν ξέρετε τι να πείτε, πώς να το πείτε, τι θα πει η κυρανίτσα κτλ. Ποιος από εδώ θέλει να βγάλει περιεχόμενο και δεν βγάζει? Έλα, μην τρέπεστε. Ναι. Το ξέρω ότι φοβάσαι. Το ξέρω. Φοβάσαι. Κάνει για μένα το TikTok. Ναι. Λες και αν μπεις στο TikTok τώρα θα χάσεις από τους πελάτες που δεν έχεις ενδεχομένως. Σταμάτα λίγο ακόμα. Κάνει για μένα το TikTok. Πρόσεχε. Μπορεί να μην κάνει για σένα, αλλά άμα το πεις με σωστό τρόπο, θα είναι ωραία γιατί όλοι οι πελάτες είναι εκεί. Όλοι οι άνθρωποι που θες να ακούσουν το μήνυμα που έχεις να πεις, είναι εκεί. Τι θέματα να θίξω? Έχεις πολλά θέματα να θίξεις. Απλά πρέπει τα θέματα που έχεις να πεις, να είναι από τη ζωή σου. Μη μου γράφεις
τα coach τα ωραία που διαβάζει στον Κοέλιο ή στα βιβλία του Σμυρνάκη που μπορεί να τα γράφει. Και είμαι πολύ υπέρ, αλλά είναι το Σμυρνάκη. Πες μου για κάτι δικό σου. Πες μου κάτι από τη ζωή σου. Πες μου ένα συνέστημα. Πες μου ότι είδα αυτό έξω και με επηρέασε. Και θέλω να το μοιραστώ. Και έτσι συνδέονται οι άνθρωποι. Και κυρίως, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι θα πει η κυρία Μαρία, η γειτόνισσα που θα με δει στα βίντεο. Έχω να σας πω ότι μόνο καλά λόγια λένε. Οι άνθρωποι που με προσεγγίζουν, που έχουν δει τα βίντεο μου, έρχονται και μου σφίγγουν το χέρι. Και να σας πω και κάτι. Τι σας νοιάζει. Θα έρθει κάποια στιγμή που αυτά που έχετε να πείτε, δεν θα έχετε το χρόνο να τα πείτε. Νομίζετε ότι έχετε χρόνο. Ήμουνα τις προάλλες, και τελειώνω με αυτό. Ήμουνα τις προάλλες στα Τζάμπο, που είναι ένα πολυκατάστημα στη Θηβών, στην Αθήνα. Ένα πολυκατάστημα παιχνιδιών. Όπως έβγαινα από το κατάστημα, μόλις είχα παρκάρει βασικά, έβγαινα προς τα έξω, όπως έβγαινα από το κατάστημα, περνάει ένα πεζό και παίρνει σβάρνα ένα μοτοσυκλιστή. Ο μοτοσυκλιστής πετάγεται στον αέρα, σκάει και με το κεφάλι του στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Είναι πολύ έντονη η σκηνή. Κάθε φορά που το θυμάμαι, μου δημιουργεί έτσι ένα συνέστημα. Και έτσι όπως ήτανε, κάτω, στην άσφαλτο, έλεγα, τι θα ήθελε να πει αυτός ο άνθρωπος και δεν πρόλαβε. Τι ήθελε να κάνει και δεν το έχει κάνει. Τι φοβήθηκε και αν του λέγανε ότι, φίλε, μπορεί να μην έχεις τώρα άλλο χρόνο. Τι θα έκανε. Πώς θα ξεπερνούσε αυτό το φόβο. Το ξέρω ότι είναι τέρας. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που σας ζητάω. Το ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν κι εγώ. Και όχι απλά φοβόμουν, έτρεμα. Έτρεμα. Και το κύριο είναι ότι δεν πίστευα ότι μπορούσα. Αλλά είναι okay. Γιατί μερικές φορές φτάνει να το θες. Ευχαριστώ πολύ.